να γίνουν οι παρελάσει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε και στον κόσμο. Δεν λέτε εσεί τα δικά σα και να πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πείτε εσεί τη λέω ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τον ακούω. Λοιπόν, μία τελεία κύριε Πλεύρη. Μία κυρία κύριε Πλεύρη. Θα επανέλθετε. Η κυρία Δούρου. Η κυρία Δούρου. Λοιπόν, πολύ τελεγραφικά, αφού είμαι και μακριά. Η πρώτη τηλεγραφική παρατήρηση είναι σχετικά με την εξαιρετικά αυθαίρετη ερμηνεία του κ. Χρυσοχοίδη για τη ζημιά που έγινε στον τουρισμό και στην εικόνα του τόπου μετά την 28 Οκτωβρίου. Ο κ. Μόντι, κ. Χρυσοχοίδη, δεν είναι ούτε κομμουνιστής, ούτε μέλος της Επιτροπής Εργασιακών Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας τεχνοκράτης και φρόντισε στις διαπραγματεύσεις τη λαϊκή δυσαρέσκεια ενός διαπραγματεύσεων με την κυρία Μέρκελ να την κάνει όπλο, προκειμένου να διαπραγματευτεί καλύτερα τους όρους των δανείων και τις βοήθειες. Πάντως, κυρία Δούρου, με συγχωρείτε πολύ. Εγώ δεν κατάλαβα τι δουλειά έχει ο Μόντι με το ότι πήγανε να δίνουν τον παππούλια στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε με μια εξαιρετικά αυθαίρετη κατεμέρεια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, αν δεν κατάλαβα καλά, είπε ότι οι εικόνες τη 28 Οκτωβρίου. Δεν τον βαρέσει. Τον κύριο Παππούλια τον φυγάδευσε η κυβέρνηση και κατά μέρα έκανε λάθος. Με συγχωρείτε, 28 Οκτωβρίου. Αν θυμάμαι καλά, εγώ είμαι στο εξωτερικό μάλιστα τότε. Ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Άθλιες εικόνες αποδοκιμασιών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και παρέλασης που σταμάτησε κλπ. Εγώ να δεχθώ ακόμα και να δεχθώ ότι είναι κάποιοι δικαιολογημένοι ότι οι εικόνες αυτές είναι δυσφημιστικές του τόπου. Είναι, δεν το πιστεύω. Είναι μια παρέλαση η οποία επιχειρήθηκε αρχικά να παρουσιαστεί από κάποιους δημοσιογράφους συναδέλφους σας εντός εισαγωγικών, γιατί θεωρώ ότι σας προσβάλλω, ότι ήταν μειοψηφική. Ήταν μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι 10 νοματέοι κόντυψαν να προφυλακίσουν τον πρόεδρο και τις δημοκρατές κτλ. Λέω όμως ότι είναι εξόχως αυθαίρετη η εκτίμηση ότι έκανε ζημιά στον τουρισμό. Άλλα πράγματα έχουν κάνει ζημιά στον τουρισμό. Θα με καλέσετε να τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση. Δεύτερο ζήτημα. Παίρνω το σκητάλι από τον κύριο Καφετζόπουλο και απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους υπόλοιπους κύριους, αλλά επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε καλά τη γαλλική κοινωνία και την γαλλική πολιτική σκηνή. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε όλα τα πολιτικά αναλυτικά εργαλεία για να εξηγήσουμε τη μητροπολιτική βία, όπως έγινε πριν μερικά χρόνια στα μπανλιέ, στα προάστια της Γαλλίας, αλλά όταν ερχόμαστε στα καθημάς και θα έχουμε αύξηση της μητροπολιτικής βίας, δεν μπορεί να γίνει σε μια χρεοκοπημένη χώρα κάτι διαφορετικό, θα ακολουθήσουμε τον δρόμο των άλλων πόλεων. Τότε ζητάμε αποκηρύξεις και νομίζουμε ότι με μια αποκήρυξη, ευχολόγια ή ξέρω εγώ προτροπές θα καθαρίσουμε. Τρίτη παρατήρηση, πάλι σκητάλη από τον κύριο Καφετζόπουλο. Διότι για παράδειγμα, ενώ ένας υπουργός πια, όπως είναι ο κ. Βορύδης, έχει πιαστεί με το γίδι στην πλάτη και δεν το έχει ζητήσει κανένας να το αποκήρυξει αυτό. Πόσες φορές έχει ζητηθεί, ακόμα και από μένα, δεν λέω από τον κύριο Τσίπρα, να αποκηρύξει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να είναι πίσω από προβοκάτσεις. Γιατί, όπως είπα και πριν, είναι πολύ εύκολο να εξηγείς τη μητροπολιτική βία και τα αίτια, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν έχει να κάνει με τις δικές σου ευθύνες. Παρατήρηση τέταρτη. Ξέρετε, να κάνω μια ερώτηση στην Τρίτη. Εφόσον να κατάλαβα καλά, δεν τα συμμερίζει τα φαινόμενα αυτά. Αυτό λέτε. Όχι, τότε γιατί δεν τα αποκηρύξει. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Λέω ότι πάρα πολλές φορές και θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ναι, συμφωνώ. Η προσπάθεια ανάλυσης μας έχει δαιμονοποιηθεί. Έχετε δίκιο, κύριε Αδούρου. Εγώ να το δεχθώ αυτό. Λέω. Από τη στιγμή όμως λοιπόν που συμφωνούμε ότι αυτά είναι αυτά που είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα να πούμε ότι κακώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Όχι, δεν είναι για μας. Α, δεν έχουμε θέμα. Με συγχωρείτε, δεν είναι για μας. Και ίσα να σας πω και κάτι άλλο, γιατί δεν μου αρέσουν έτσι και τα πολιτικά αντικά. Εγώ λέω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να επιτρέψω σε κανέναν που είναι θήτης μου ως εργαζόμενη με ένα γιαούρτι να το μετατρέψω σε θύμα. Να σας πω και αυτό. Και τώρα, το τελευταίο παρατήρηση. Το τέταρτο. Λοιπόν, βεβαίως. Είπε ο κ. Κασαφετζόπουλος για τα ζητήματα της ελληνικής αστυνομίας και με φρίκη άκουσα να ψηφίζουμε τραυματισμούς αστυνομικών υπαλλήλων με πολιτών μας. Αυτό είναι επικίνδυνο, ιδίως όταν γίνεται από τα χείλη ενός υπουργού. Λοιπόν, υπάρχει θέμα το τελευταίο κύριο. Άνθρωποι δεν είναι αστυνομικοί. Υπάρχει. Καταλαβαίνετε ελληνικά το ίδιο. Βεβαίως, αυτό λέω. Δεν μου αρέσει να σε ψηφίζω εγώ ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι άνθρωποι, μάνες δεν έχουν, γυναίκες δεν είμαι έχουν. Είμαι κόρη αστυνομικού, κύριε Πλεύρη. Σας παρακαλώ. Ωραία. Πάρα πολύ. Θα θέλατε να βγείτε. Έλεγα λοιπόν, κύριε Πρεντεντέρη. Όχι, δεν θα, δεν θα ήθελα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, κύριε Πρεντεντέρη, ότι έχει ένα τεράστιο εδώ πέρα δίκιο ο κύριος Καφετζόπουλος. Ότι από τη σκητάλη του κύριου Πολίδωρα με τους Πρετοριανούς, θα θυμάστε.
Έχουμε φτάσει στον κύριο Χρυσοχοίδη, όπου είναι ευχαριστημένος, θα με συγχωρέσετε, για αυτό που συνέβη χτες. Χτες τι είχαμε. Είχαμε ελεύθερους σκοπευτές. Στην αρχή δεν το πίστευα, είχα τρομάξει, νόμιζα ότι ήταν αστικός μύθος. Είχαμε άδειες εξέδρες. Είχαμε παρελάσεις χωρίς πολίτες. Είχαμε φιλαρμονικές που για πρώτη φορά δεν έπαιξαν. Και ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρετεντέρη, ότι όταν βάλεις. Κύριε Αδόλο, εσείς προτείνετε να μην είχαν. Προτείνετε να γίνουν χθες παρελάσεις χωρίς αστυνόμευση. Όχι, όχι. Εγώ λέω και θα προσυπογράψω την ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ ότι το χθεσινό σοου στήχησε και σε κόστος και θα σας έλεγα και νομίζω ότι εσείς θα συμφωνήσετε ότι είτε μιλάμε για την αμερικάνικη πολιτική είτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αποδόχεις την ασφάλεια και αποδόχεις τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, όταν επιλέξεις ένα από τα δύο, είναι σίγουρο ότι θα πάθεις ζημιά στο άλλο δίπολο. Επανέρχομαι στην ερώτηση. Όχι, στην ερώτησή μου. Πιστεύετε χθες ότι ήταν. Πιστεύετε ότι χθες δεν έπρεπε να αστυνομευθούν οι παρελάσεις? Εγώ θεωρώ ότι αυτό που έγινε ήταν τρομακτική καταπάτηση. Αφήστε αυτό που έγινε. Εγώ σας λέω το θέμα. Μα είναι αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν μπλέκω. Δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε στην Κοζάνη, στην Ηράκλειο. Εγώ ρωτώ. Πιστεύω ότι παρούσες συνθήκες μπορούσαν χθες να γίνουν παρελάσεις χωρίς παρουσία αστυνομικών και χωρίς μέτρα ασφαλείας? Σας είπα λοιπόν ότι προσυπογράφω το δελτίο τύπου της ΠΟΑΣΥ που λέει ότι δεν είναι ρόλος της αστυνομίας, γιατί μετά θα πάμε και στο μεταναστευτικό. Να γιορτάζουμε. Δεν είναι ρόλος της αστυνομίας, κύριε Βορύδη, έλεγα, να γιορτάζει ή μάλλον να προσπαθεί να διασφαλίσει την ασφάλεια επισήμων που μόνοι τους κάθονται και χαμογελούν χωρίς τους μαθητές και τους γονείς τους. Ή μόνοι τους κάθονται, δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε, το κάνατε υγειονομική ζώνη χτες. Δεν κατάλαβα τι είναι αυτά τα οποία λέτε. Σταματήσατε το ελληνικό σύνταγμα, ναι, και μια σειρά από ελευθερίες και δικαιώματα όταν πήγατε με προσαγωγές. Η παρέλαση είναι από τις ηττημείς. Είναι από τις ηττημείς. Να αναζητήσετε εμένα, μπορεί να μην μ' αρέσει αυτό που έγινε, αλλά η επιλογή. Για καθίστε, κύριε Αδούρου. Η επιλογή δεν ήτανε, ξέρετε, να αφήσουμε ελεύθερα τον κόσμο να έρθει και να γίνει η παρέλαση κανονικά. Η επιλογή ήτανε να αφήσουμε να γίνουν έκτροπα οργανωμένα από συγκεκριμένες ομάδες που προφανώς ο πολιτικός σας λόγος καταλήγει να τις υποστηρίζει εξ αντικειμένου, στο αναλυτικό πλαίσιο. Αφήστε τώρα, σας ακούσαμε. Η μία επιλογή λοιπόν ήταν αυτή. Και η άλλη επιλογή ήταν, και αυτή είναι η επιλογή της αστυνομίας, η αστυνομία να προστατεύει την ένωμη τάξη και να προστατεύει την ένωμη τάξη και να προστατεύει αυτό που λέγεται κράτος και αυτό το οποίο λέγεται πολιτιακή δομή. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα είναι φλιναφήματα και είναι και πράγματα τα οποία δεν αντέχουν σε στοιχειώδη κριτική. Όχι. Ούτε δευτερολέπτου. Ούτε θα γίνει η μετάβαση. Ούτε θα γίνει η μετάβαση. Δεν μου έχετε απαντήσει μέχρι στιγμής. Ούτε θα γίνει η μετάβαση. Ούτε τα ζητήματα της καταπάτησης των δικαιωμάτων χτες. Ότι υπάρχει ένα θέμα. Ποια δικαιώματα, για πείτε μου. Δηλαδή, από πότε, ας πούμε, προσαγάγουμε έτσι με το έτσι θέλω, όποιον θέλουμε. Ως γνωστόν, όταν υπάρχει κάποιος ύποπτος τελέσεως αξιοπίνου πράξεως, έχει δικαίωμα να τον προσάγει η αστυνομία. Αυτό είναι εκτίμηση των αστυνομικών οργάνων. Αυτό δεν θα μαζευτούμε όλοι να κάνουμε εκτίμηση το ποιο θα προσαχθεί. Ελέγχονται τα αστυνομικά όργανα, αν καλά ή κακά κάνουν τη δουλειά. Αλλά η εκτίμηση των αστυνομικών οργάνων. Κύριε Αδόρου, με συγχωρείτε, κύριε Αδόρου. Μα παριστάνουμε τώρα, με συγχωρείτε, κύριε παριστάνουμε τώρα, ενώ υπάρχει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, εγώ που θα πω, ενός κόσμου που μπορεί να είναι θυμωμένος, πληγωμένος, αγανακτισμένος, οργισμένος, ό,τι θέλετε πείτε. Και πάνω σε αυτό το κοινωνικό υπόστρωμα υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που επενδύουν και θέλουν να παίξουν ρόλο καταλήτη για να οδηγήσουν σε συνθήκες εκτροπής. Παρεμβαίνει αποτελεσματικά η αστυνομία και ερχόμαστε πάλι με κριτική στην αστυνομία. Λοιπόν. Όταν δεν παρέμβει η αστυνομία, γιατί δεν παρενέβη η αστυνομία? Μισό λεπτό. Να κάνουμε να βάλουμε μια τάξη στην κουβέντα. Λοιπόν, ο κύριος Βορύδης μίλησε. Θέλει ο κύριος Ψαριανός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Ψαριανός. Και θα επανέλθουμε πάλι σε εσάς. Ακούστε όμως τι λένε και οι άλλοι. Όχι, να μην με ερμηνεύουν αυθαίρετα, παρακαλώ. Θα διορθώσετε μόνοι σας την όποια αυθαίρετη ερμηνεία. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι εγώ δεν είμαι από εκείνους οι οποίοι. Μάλλον είμαι από.